Διανύουμε τον πρώτο μήνα της άνοιξης και η εποχική τριχόπτωση είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ήδη. Βρισκόμαστε στην κλινική Advanced Hair Clinics μαζί με τον Δόκτωρ Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό και επιστημονικό διευθυντή της κλινικής, που θα μας εξηγήσει τι να περιμένουμε. Κύριε Βεκρή, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην κλινική σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά είναι δική μας. Είναι αλήθεια ότι παρατηρούμε έντονη τριχόπτωση, ιδιαίτερα τώρα την άνοιξη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι γεγονός ότι στους ανθρώπους υπάρχουν δύο περίοδοι και αυτές οι περίοδοι είναι η άνοιξη και οι αρχές του φθινοπόρου, γύρω στο Σεπτέμβριο, που παρατηρείται η λεγόμενη εποχική τριχόπτωση. Και μάλιστα δεν είναι περίεργο, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στα πλαίσια του αντικειμένου μας, να έχουμε άντρες και γυναίκες τις περιόδους αυτές να έρχονται με μεγάλη ανησυχία στο γιατρό και να λένε: ενώ δεν έχω πρόβλημα τριχόπτωσης, γιατρέ, ξαφνικά αυτό το μήνα βλέπω στη χτένα μου, στο μπάνιο, όταν λούζομαι, πάρα πολλές τρίχες. Τι συμβαίνει? Η απάντηση είναι ότι στις περισσότερες φορές είναι αυτή η εποχική τριχόπτωση, το λεγόμενο shedding, συμβαίνει γιατί, αν θέλετε τώρα την ιατρική εξήγηση, υπάρχουν υπολοιπόμενα γονίδια από τη μακρινή μας καταγωγή στο παρελθόν, όπου όπως και άλλα ζώα της φύσης αλλάζουν τρίχωμα την άνοιξη και το φθινόπωρο, έτσι και εμείς περνάμε μια παρόμοια φάση. Σε ανθρώπους που έχουν φυσιολογικά μαλλιά, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση. Δηλαδή, οι τρίχες που πέφτουν είναι σε τελογενή φάση. Μετά από λίγους μήνες θα περάσουν πάλι σε αναγενή φάση και θα δώσουν νέες τρίχες. Εκεί που χρειάζεται να παρέμβουμε εμείς και να δώσουμε κάποια συντηρητική υποστήριξη είναι σε ανθρώπους με αδύνατα μαλλιά που ούτως ή άλλως έχουν πρόβλημα τριχόπτωσης και που επιτείνεται το φαινόμενο αυτό. Εκεί λοιπόν με την κατάλληλη τοπική φαρμακευτική αγωγή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την εποχική τριχόπτωση. Υπάρχει κάποιος τρόπος πρόληψης ή αναστολής του φαινομένου? Πολύ σωστά. Καταρχάς, για να προλάβουμε το φαινόμενο θα πρέπει να έχει γίνει η σωστή διάγνωση. Και η σωστή διάγνωση πρέπει να γίνει με εξέταση από τον ειδικό γιατρό, δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Θα πρέπει να ληφθεί ένα λεπτομερές κληρονομικό ιστορικό, γιατί στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων, πάνω από 90%, μιλάμε για την κληρονομική τριχόπτωση, τη λεγόμενη ανδρογενετική αλοπαικία, που μπορεί όμως να προσβάλλει εξίσου άνδρες και γυναίκες. Στην περίπτωση όμως αυτή, συνδυάζοντας την κλινική εξέταση με το λεγόμενο ψηφιακό τριχοριζόγραμμα, δηλαδή με τη χρήση ψηφιακής μικροκάμερας, που θα δούμε την κατάσταση του τριχωτού της κεφαλής, το ιστορικό, την τυχόν λήψη φαρμάκων ή συνυπάρχουσες άλλες παθήσεις, όλα αυτά μαζί θα μας δώσουν τη σωστή διάγνωση, τη σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας ένα γενετικό τεστ DNA, όπου μπορούμε με τη λήψη μικρής ποσότητας αίματος από τον ενδιαφερόμενο να έχουμε μέσα σε λίγες ημέρες ένα πλήρη γενετικό χάρτη που αποτυπώνει τη δυναμική της πιθανής τριχόπτωσης. Αν υπάρχει δηλαδή χαμηλή, μέτρια ή σοβαρή δυναμική να εξελιχθεί μια τριχόπτωση ακόμη και σε αρχικά στάδια. Και φανταστείτε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες υπάρχουν πάνω από 300 διαφορετικά γονίδια που ελέγχουν με τον ένα τον άλλο τρόπο την τριχόπτωση στον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι για τη σωστή πρόληψη η σωστή διάγνωση. Από εκεί και πέρα, υπάρχει τρόπος να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο στα αρχικά του στάδια, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, με συντηρητική φαρμακευτική αγωγή, τοπική, τοπικές λοσιόν φαρμακευτικές που θα αναλύσουμε μετά τι περιέχουν, καθώς επίσης και οι λεγόμενες αυτόλογες μεσοθεραπείες, όπως είναι το PRP. Πώς θα ξεχωρίσουμε αν η τριχόπτωση που βιώνουμε είναι εποχική ή αν είναι απαραίτητο να επισκεφθούμε έναν ειδικό? Καταρχάς, δεν είναι ποτέ κακή ιδέα να επισκεφθούμε τον ειδικό για το πρόβλημα που μας απασχολεί. Και ας γίνει αυτό που είπα πριν, η σωστή δηλαδή διάγνωση με το ψηφιακό φωτοτριχοριζόγραμμα με τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού, για να προσδιορίσει πλέον ο ειδικός αν πρόκειται για μια απλή εποχική τριχόπτωση ή για κάτι σοβαρότερο, για κάτι βαθύτερο. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι μια εξέταση, η οποία κατά τα άλλα είναι ανώδυνη, απλή, εύκολη, θα μας γλιτώσει από πολύ άγχος και πολύ στενοχώρια στο μέλλον, ειδικά στην περίπτωση που γίνει και πρώιμη διάγνωση μιας μορφής τριχόπτωσης που δεν έχει να κάνει με την εποχή, αλλά ενδεχομένως έχει να κάνει με τα γονίδια μας, με την κληρονομικότητά μας. Εκεί επομένως, αν γίνει έγκαιρη διάγνωση, θα έχουμε και μια κατάλληλη έγκαιρη θεραπεία και θα πάνε όλα καλύτερα. Κύριε Βεκρή, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ.